Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι για να καλωσορίσουμε τώρα στο στούντιο εδώ τον Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Και τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, με βλέπετε λίγο ζαλισμένο, γιατί κάνω όλη τη μέρα τηλέφωνα για την πίτα μου που έχω την άλλη Δευτέρα. Α, μάλιστα. Στο Κάραβελ είστε κι εσείς προσκεκλημένοι. Ο κύριος Ζαχαριάδης, αν θέλει. 6,5 ώρα στο Κάραβελ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα που αφορά στο Σκοπιανό και στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα. Κύριε Ζαχαριάδη, θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, γιατί είχαμε σήμερα και την επίσκεψη του Μάθιου Νίμιτς και φαίνεται ότι εξελίσσεται σε ένα θετικό κλίμα, το οποίο όμως φαίνεται ότι διαταράσσεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ενιαία φωνή και μια ενιαία θέση εκ μέρους της κυβέρνησης. Κάτι για το οποίο σας ασκεί συχνά κριτική και αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλω να μου πείτε, παρά τη βεβαίωση του κ. Καμένου ότι δεν πρόκειται να απειλήσει την κυβερνητική ευστάθεια, δεν πρόκειται να παραιτηθεί για το ζήτημα, αν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα ζήτημα από πλευράς του κ. Καμένου, αν τίθεται ένα ζήτημα, ένας προβληματισμός εκ μέρους σας για το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή σε ένα σημαντικό, σε ένα μείζον εθνικό θέμα. Κύριε Αράντου, η κυβέρνηση και η χώρα στην αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού ζητήματος πορεύεται με σταθερότητα, πορεύεται με σαφήνεια και πορεύεται με αίσθημα εθνικής ευθύνης. Μπορεί όντως να μην έχουμε κατορθώσει να φτιάξουμε μία ευρύτατη συσπήρωση κοινοβουλευτικών δυνάμεων που να συγκλίνουν σε αυτή την λογική, και αυτό εξαιτίας της τοποθέτησης του κυρίου Μητσοτάκη. Υπάρχει όμως ευρεία σύγκληση σε πολιτικό και κοινωνικό πεδίο προκειμένου να μπορέσει να βρεθεί μία λύση. Ναι, αλλά δεν σας προβληματίζει όμως ότι υπάρχει άλλη γραμμή εκ μέρους του κ. Καμένου. Κοιτάξτε, είναι σεβαστή η άποψη, η διαφορετική. Άλλο και στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου και στο εσωτερικό, της κυβέρνησης. Διότι, κυρία Ράντου, ανακαλύπτουμε με καθυστέρηση και στην Ελλάδα τα προβλήματα τα οποία έχουν οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Έχουν πάρα πολλά θετικά, πολύ θετικότερα από τις δυσκολίες που έχουμε. Ναι, αλλά βεβαίως έχουμε και δυσκολίες. Ένα ζήτημα, όπως είναι το Σκοπιανό, σε μια συγκυρία θα σας απαντήσω. Αυτά τα ζητήματα δεν επιλέγεις αν θα ανοίξεις Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Ανοίγουν μία φορά στα 10 χρόνια. Συντρέχουν αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις. Συντρέχουν ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε στη γραμμή που είχε τη δεκαετία του 2000 ο Κώστας Καραμαλής, πολιτικός αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ, του έχουμε σούρει τα εξαμάξει την περίοδο που κυβερνούσε. Τη δεκαετία του 90 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πολιτικός αντίπαλος του συνασπισμού, του είχαμε σούρει τα εξαμάξει την περίοδο που κυβερνούσε, ώστε να μπορέσει να βρεθεί μια λύση για τη χώρα. Αυτό είναι η κύριε Πιπίνη. Εάν δεν έχετε τη στήριξη μερίδας της αντιπολίτευσης, προφανώς δεν μπορεί να περάσει αυτή η συμφωνία. Δεν έχετε την πλειοψηφία από τη στιγμή που ο κ. Καμένος δεν στηρίζει, φαίνεται ότι δεν στηρίζει μια συμφωνία που θα έρθει, που θα περιέχει σύνθετη ονομασία. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να εγκρίνει μια τέτοια. Εγώ να σα ρωτήσω κάποιο συγκεκριμένο σε σχέση με τη στάση του κυρίου Καμένου. Έστω ότι βρίσκεται μια λύση στο θέμα των Σκοπίων, έρχεται ως πρόταση για κοινοβουλευτική έγκριση. Υπάρχει αυτή η κοινοβουλευτική έγκριση. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ο κύριος Καμένος να διαπραγματευτεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ την εκκίνηση των ενταξιακών διαδικασιών της χώρας των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Τι θα γίνει τώρα, θα συνεχίσει να είναι στη θέση αυτή. Να τα πάμε ένα-ένα. Ναι, αφού στις αισιόδοξες δεν και να μην κάνουμε προθύστερα σχήματα. Πρώτον, την τελική απόφαση για αυτά τα ζητήματα την παίρνει το Κοινοβούλιο. Ναι. Είναι λογικό διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές αφετηρίες και αναλύσεις να έχουν και διαφορετική τοποθέτηση. Εγώ, για παράδειγμα, είδα την τοποθέτηση του κυρίου Βενιζέλου με απολύτως θετικό μάτι, σε αντιδιαστολή με ιστορικά διαφορετικές τοποθετήσεις που είχε πάνω στο ζήτημα ο κύριος Σαμαράς. Αν το θέμα άνοιγε στην προηγούμενη συγκυβέρνηση, και εκεί, κατά τη γνώμη μου, πιθανόν να υπήρχαν διαφορετικές τοποθετήσεις. Δεν ήθιστε να λύνονται εθνικά θέματα με τη βοήθεια της αντιπολίτευσης. Συνήθως η κυβέρνηση. Από το 2012 και μετά, κύριε Πιπίνη, έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας. Και νομίζω τα επόμενα χρόνια και με δεδομένη την απλή λογική θα έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας. Θα έχουμε λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις και είναι ζήτημα ορίμανσης του πολιτικού μας συστήματος που την ευθύνη, την τελική ευθύνη, όπως ορίζει το Σύνταγμά μας, θα την έχει το Κοινοβούλιο. Εντάξει, από εκεί και πέρα.
Ζαχαριάδη να συμμετέχουν βουλευτές. Γιατί είναι κάτι φρέσκο. Είναι κάτι φρέσκο. Αποτελούν κυβερνητικό εταίρο του ΣΥΡΙΖΑ και να διαδηλώνουν κατά τη κυβέρνηση ή κατά των προτάσεων που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε ξαναδεί σε άλλη περίπτωση αυτό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τελική πρόταση. Στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και πιθανώς στο συλλαλητήριο της Αθήνας εκφράζεται από αυτούς τους ανθρώπους μία άποψη, μία γνώμη. Το αν κάποιος θεωρεί ότι δίνει διέξοδο ή δεν δίνει διέξοδο είναι ζήτημα πολιτικής ανάλυσης. Εγώ θεωρώ ότι αυτά έχουν κριθεί από τη δεκαετία του 90 και δεν δίνουν διέξοδο. Και αυτή την τοποθέτηση από τη δεκαετία του 90 είχε και μεγάλο τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που την κράτησε και το 2000. Τι έγινε όμως από εκεί και μετά και σήμερα, δεν μπορούμε να έχουμε μία ευρύτερη συνεννόηση. Στη Νέα Δημοκρατία, από το 2012 και μετά, από το 2012 και μετά, μπήκανε πολιτικά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια βρισκόντουσαν στο λαός, όπως ο συμπαθής κατά τα άλλα, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, οι οποίοι τράβηξαν τη γραμμή του κόμματος από τα τότε προς τα δεξιά. Και τι έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή, επί της ουσίας, σε μια σειρά τέτοιων ζητημάτων, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τη θέση και τη γραμμή. Τη θέση και τη γραμμή. Τη θέση και τη γραμμή του Κώστα Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στην οποία εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά, αλλά έχει την ηγεμονία των απόψεων του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Αν δείτε, κυρία Ράντου, τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μιλούσε για την κυρία Μπακογιάννη και για τον κύριο Καραμαλή όταν ήταν προβεβλημένος τέλεχος του ΛΑΟΣ, δεν έχει μιλήσει έτσι ο κύριος Γεωργιάδης για τον Τσίπρα. Μιλούσε με χειρότερο τρόπο. Και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης καταγράφει αυτή την άποψη ως πλειοψηφικό ρεύμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνω με την απάντηση στο ερώτημά σας, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Οι διαφορετικές απόψεις και στο επίπεδο της κυβέρνησης και στο επίπεδο της αντιπολίτευσης είναι απολύτως σεβαστές. Εκτιμώ ότι όλα τα κόμματα τα οποία πολιτευόμαστε στην Ελλάδα πλην της Χρυσής Αυγής για λόγους συγκεκριμένους ιστορικούς, πολιτικούς, ιδεολογικούς, είμαστε πατριωτικά κόμματα και θέλουμε το καλό της πατρίδας μας, της χώρας μας. Κρίνονται λοιπόν στρατηγικές, κρίνονται θέσεις, κρίνονται διαδρομές. Είναι υπεύθυνη λοιπόν η στάση του κυβερνητικού. Λέω ότι όλες οι προτάσεις είναι σεβαστές. Μου κάνει εντύπωση ότι για τον κύριο Καμένο, για παράδειγμα, λέγανε κάποια μίντια, κάποιοι αναλυτές, κάποιοι δημοσιογράφοι ότι είναι ακραίος, ότι είναι ψεκασμένος, ότι είναι. Τώρα που ο κύριος Μητσοτάκης πιθανόν έχει μία θέση και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Γεωργιάδης κοντινή του κυρίου Καμένου, αυτούς δεν τους λένε ψεκασμένους, μόνο ο Καμένος τους πειράζει, καταλάβατε. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, αλήθεια είναι ότι... Τίποτα τον κοντινό με τον κύριο Καμένο, τον οποίο σήμερα, για να μην κάνουμε τη μεγάλη σημαία με τα βίντεο και τις τρίχες, σώσατε παραβιάζοντας το δικαίωμα της μειοψηφίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής. Και ενώ από τη μία λέτε ότι είστε η κυβέρνηση της κάθαρσης και του όλα στο φως και στην εξεταστική για την υγεία αρνείστε να συζητήσετε οτιδήποτε αφορά τη δική σας θητεία και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας παραβιάζοντας τον κανονισμό και παρά τη γνωμοδότηση Επιτροπής επί του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, αρνείστε να εξεταστεί υπόθεση Καμένου και Σαουδικής Αραβίας. Άρα, παρακαλώ πολύ, μην μας πλησιάζετε ούτε αισθητικά με τον κύριο Καμένο. Τώρα, επειδή έχω τον κύριο Ζαχαριάδη, ξέρετε, μένω έκπληκτο. Σήμερα έμαθε ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ ήμουν βουλευτής του λαός. Και ότι ήμουν πολιτικός αντίπαλος του Κώστα Καραμαλή και του Τώρα Παγκογιάννη το 2008. Σήμερα το κατάλαβε ο κύριος Τσίπρας. Τα μαθαίνουμε μια καθυστέρηση. Είναι ο Τσίπρας σε ρόλο random plan, αν διαβάζετε μικρή. Παρ' όλα στην ουσία, επειδή άφησα κάτι τον κύριο Ζαχαριάδη και έτσι πολύ με ιντρίκαρε. Λέει, μα ακούστε πως μιλούσε ο κύριος Γεωργιάδης, ο νυν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τότε για τον Καραμαλή και την Παγκογιάννη. Και μετά υπερασπίστηκε τον Καμένο, ο οποίος έχει γράψει βιβλίο ότι ο κ. Μπαλαούρας, ο κ. Μανιός και η κυρία Τασία Εξωτελοπούλου ήσαν τρομοκράτες και μέλη του 17 Νοέμβρη. Δεν πειράζει τον κύριο Ζαχαριάδη ότι συγκυβερνάμε τον κύριο Καμένο που λέει για τρία προβεβλημένα στελέχη και βουλευτές του κόμματός του ότι ήσαν τρομοκράτες, αλλά τους πείραξε η φρασιολογία Γεωργιάδη. Πάμε και λίγο στο βίντεο που παρέμεσε η κυβέρνηση. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Πρόκειται περί άλλης μίας γελιότητος. Γιατί φυσικά αν παίξω εγώ τα βίντεο, κυρία Ράντου, του τι έλεγε ο Τσίπρας πριν από 10 χρόνια, αν θυμηθώ, ας πούμε, ότι όταν πήγαινε στο Σύνταγμα και έσυνε τα λαϊκά δικαστήρια κατά του Προέδρου της Αμερικής, ως πρόεδρος της ΚΝΕ, αν θυμηθώ τα go back Madame Merkel, που είναι προθεσινά,
Αν θυμηθώ, θα καταλήξω το μνημόνιο με ένα άρθρο και ένα νόμο, θα μου πει ο κ. Ζαχαριάδης. Αυταπάτες συνήλθαν. Τώρα όμως οι Σκοπιανοί είπαν έχετε προσκύνηση. Άρα ήταν αυταπάτες. Εγώ εξέφραζα τότε τις θέσεις του τότε κόμματός μου, ως είχα υποχρέωση να κάνω και ως με είχαν διατάξει τότε ψηφοφόροι. Τώρα το θεωρεί. Παρετήθηκα κύριε Ζαχαριάδη, εγώ σε αντίθεση με όσο έχετε πάρει εσείς από άλλα κόμματα, όπως παρασκευάζω την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Παρετήθηκα εγώ από βουλευτής και από υπουργός, πήγα σπίτι μου, πούλαγα βιβλία. Μετά με εξέλεξαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με σταυρό, έχοντας πλήρη γνώση του, του έλεγα πριν. Άρα περσινά ξυνά στα βίλια, είναι η απάντηση. Mm-hmm. Αν θέλετε να μιλήσουμε. Μου επιτρέπετε να πω κάτι θετικό για εσά. Επιτρέπετε να πω κάτι θετικό για τον κύριο. Ένα λεπτό, είναι θετικό. Ναι. Εγώ δεν κατηγορώ τον κύριο Γεωργιάδη ότι άλλαξε κόμμα, ότι. Λέω ότι ο άνθρωπος είναι συνεπής. Το λέω για θετικό στον κύριο Γεωργιάδη. Άρα λοιπόν, κύριο Γεωργιάδη, θεωρείτε και σήμερα. Ότι ο κύριο Γεωργιάδη, κυρία Αράντου, με το πολιτικό του δαιμόνιο, με τα επιχειρηματά του, τις απόψεις του, έχει σήμερα την ίδια γραμμή και την ίδια θέση που είχε στο λαός και έχει τραβήξει από τα αυτιά, από τα μανίκια, από τα μαλλιά, από τη μέση, το γύρισε Μητσοτάκη και τον έχει κάνει καρατζαφέρι. Κάνουμε συζήτηση. Κύριε Γεωργιάδη, επιτρέψτε μου, θέλω να μου απαντήσετε αν θεωρείτε και σήμερα ότι είναι ξεπούλημα η χρήση του όρου Μακεδονία στην ονομασία των Σκοπίων. Η κυβέρνηση, γενικά τα 10 χρόνια που μεσολάβησαν, με έχουν οριμάσει ως προς τη φρασιολογία. Ναι. Αλλά θέλω να είμαι σαφής. Εγώ δεν θέλω το όνομα Μακεδονία στο όνομα. Δεν το θέλω. Ναι. Την διαφάνω του κ. Ζαχαριάδη. Ο κ. Ζαχαριάδης το θέλει. Ασχέτως του τι θα γίνει στο τέλος και τι είναι εφικτό να γίνει ή όχι, η βασική μας διαφορά στο τραπέζι είναι ότι ο κ. Ζαχαριάδης εκπροσωπεί ένα πολιτικό χώρο που Μακεδονία τους ανέβαζε σκέτο, Μακεδονία τους κατέβαζε. Εγώ εκπροσωπώ ένα πολιτικό χώρο, και δεν είναι έτσι. Δεν σήμερα είδα το ψήφισμα τη νεολαία σα. Σήμερα. Στο συνέδριο τη νεολαία σα υπάρχει ψήφισμα που το έχω ανεβάσει και αν δεν το έχω ανεβάσει, μου ζητήσατε την εκπομπή μα. Μίλησαν για ελληνικό εθνικισμό. Όχι για τον ελληνικό εθνικισμό. Τα έχει επίσημη θέση του νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι δικαίωμα του Σκοπίου να λέγονται Μακεδονία. Ναι. Άρα ο κ. Ζαχαριάς εκπροσωπεί ανθρώπου που η επιθυμία του είναι τα Σκόπια να λέγονται Μακεδονία. Εγώ εκπροσωπώ ανθρώπου που δεν θέλουν να υπάρχει το όνομα Μακεδονία. Εσεί όμω. Ωραία, εσεί έχετε αυτή θέση. Το κόμμα σα όμω δεν έχει εκφράσει μια ξεκάθαρη θέση, όπως σας κατηγορεί και η κυβέρνηση, για το ονοματολογικό. Τοποθετήστε. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω λίγο. Ναι. Τοποθετήστε για το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει εξάλληψη του αλετρωτισμού μέσω της αλλαγής του συντάγματος. Στο θέμα της ονομασίας, ακούσαμε και σήμερα τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να είναι μία λύση στο όνομα που θα γίνεται αποδεκτή από τους Έλληνες. Τι θα πει αυτό. Αυτά τα έλειξε ο Κυριάκο Μητσοτάκης. Ναι. Ρητός δεν είπε τη λέξη για το ονοματολογικό. Αυτό που έπρεπε να πει. Δεν θα διχάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους Σκοπιανούς. Ναι. Κοινό. Όνομα που δεν θέλει ο ελληνικός λαός. Πώς θα το καταλάβετε όμως τι θέλει ο ελληνικός, θα γίνει δημοψήφισμα. Πώς θα το διαπιστώσετε. Άρα μισό λεπτό. Λέτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε. Στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Και μετά το επικείμενο συλλαλητήριο της Αθήνας. Όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλει και δεν θέλει ο ελληνικός λαός. Μην κοροϊδευόμαστε λίγο. Άρα. Δεν ξέρετε τι καμία ήπειρος χώρα. Ένα μεγάλο χωριό είμαστε. Άρα, κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει μια στροφή, μια διαφορετική στάση του κόμματος σε σχέση με αυτό που λέμε απόφαση του Βουκουρεστίου του 2008 για μια σύνθετη χρήση του ονοματολόγου. Αυτό που έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία εις απάντηση των τότε δικών μου θέσεων. Ναι. Γιατί παίζει ο κ. Ζαχαριάς τη δική μου θέση, δεν παίζει τότε απαντήσει τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είναι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ελιχθεί. Εγώ εσάς υποστηρίζω. Σε ένα εξαιρετικά δύσκολο διπλωματικό περιβάλλον τότε, όπου τότε πράγματι πίεζαν πάρα πολλοί οι ΗΠΑ κυβέρνηση Bush. Για να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Ενώ σήμερα ουδής ασχολείται στην πραγματικότητα, δεν είπα καμία ανάλογη πίεση. Και μπόρεσε ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Παπαγιάννη τότε με αυτούς πολύ ωραίους χειρισμούς να περισσώσουν το όνομα. Γιατί ακούστε ποια είναι η μεγάλη διαφορά που και εγώ τότε δεν το καταλάβαινα το 8. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Τώρα το κατάλαβα. Ναι. Το 8 φώναζε ο Γεωργιάδης. Τα βίντεο που παίζουν. Φώναζε. Και ο Κατζαφέρ φώναζε και ο Μωρίδη φώναζε και όλοι φωνάζαμε. Και κάναμε δύο φορές λαλητή στη Θεσσαλονίκη. Δύο φορές. Και έλεγε ναι, μου κατέβαινε τότε για σύνδετη ονομασία. Ξέρετε πώς μαζέψαμε, 20.000, 25. Γιατί σήμερα μαζεύτηκε μισό εκατομμύριο, μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Γιατί το 8 ώρα μετά κατέβηκαν 25.000 να μαζεύετε μισό εκατομμύριο. Καλά, διαφορά ποια είναι. Άρα λέτε είναι συνολικό, γιατί, δεν αρέσει. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά και είναι η συνολική διαδικασία. Είναι κάτι πιο βαθύ και πιο κακό δηλαδή, για τον Τσίπρα. Το 8, όσο καν φώναζε ο Γεωργιάδης με τα βίντεο που μου κάνουν τώρα διαφήμιση, παιδιά κατεβείτε στους δρόμους και στα συλλαλητήρια, η συλλογική μας ψυχή είχε εμπιστοσύνη στον Κώστα Καραμαλή. Και ξέρετε τι έλεγε ο Έλληνας. Αποκλείεται ο Καραμαλή να υπογράψει κάτι που θα βλάψει την Ελλάδα. Σήμερα γιατί κατεβαίνει ακόμα στους δρόμους.
γιατί η συλλογική μας ψυχή δεν έχει εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα. Και πιστεύει ότι ο Τσίπρας να κρατήσει την καρέκλα μπορεί να υπογράψει τα πάντα. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Mm-hmm. Τα βίντεο που παίζουν είναι διαφήμιση για την Δημοκρατία. Αν δεν το καταλάβει το όνομα, δεν είναι το όνομα τόσο το θέμα, όσο το πρόσωπο το οποίο διαπραγματεύεται. Όχι, δεν καταλάβει, σα είπα. Λέω, μήπως τότε ο ελληνικός λαός, παρόλο που δεν ήθελε τη σύνθετη ονομασία, δεν κατέβηκε. Άρα γιατί στον Καραμαλή είχε εμπιστοσύνη. Άρα δεν είναι μεγάλη σύνθεση. Σήμερα ο κόσμος κατεβαίνει, γιατί στην πραγματικότητα σου λέει αυτό που του είπα πριν και κουνιότανε. Μα ο Τσίπρα που του έλεγε Μακεδονία, ο Τσακαλώτος που έχει υπογράψει να λέγονται Μακεδονία, ο Καπτρούκαλ που έχει υπογράψει να λέγονται Μακεδονία. Θα υπερασπιστεί το όνομα της Μακεδονίας. Αυτό λέει στον ουσία κόσμο. Έχει και αντικυβερνητικό χαρακτήρα αυτή η διαδήλωση. Καλά, σφόδρα, προφανώς. Μα όταν έχει μια κυβέρνηση που με τα χείλη του Πρωθυπουργού έχει εκφράσει μια άποψη Α και έχει μισό εκατομμύριο στους δρόμους που λέει μια άποψη Β, προφανώς είναι και αντικυβερνητική. Και αν θέλετε, η μεγαλύτερη ζημιά που έχει πάθει ο Τσίπρας τώρα, όσο και αν δεν τον πάθουν, αυτή είναι κατά τη γνώμη μου. Μέχρι τώρα τι λέγαμε στους έξω. Τα ψηφίζω όλα και δεν κατεβαίνει κανένα στους δρόμους. Αυτό λέγανε έξω. Τώρα, παιδιά, το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι. Τώρα την Κυριακή θα μιλήσει ο Μίκης Θοδωράκης. Άντε να δω πώς θα βγάλουν ακροδεξιό το Μίκη Θοδωράκη τώρα. Μπλέξανε. Αυτό πάντως είναι ένα ερώτημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εκεί όπου κέρδιζε στην πλατεία, εκεί όπου κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία, τώρα φαίνεται ότι χάνει. Κοιτάξτε. Το φοβάστε το συλλαλητήριο. Όχι, δεν το φοβόμαστε. Τα παρακολουθούμε όλα, τα ακούμε. Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με όλους, ακόμα και με αυτούς οι οποίοι θα κατέβουν στο συλλαλητήριο και θα πούνε όχι εκτός από τους ακροδεξιούς, τους φασίστες και τους γραφικούς, που είναι μια υπαρκτή μερίδα μέσα στο συλλαλητήριο. Πολλές φορές μπορεί να δίνουν τον τόνο. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι που κατεβαίνουν σε ένα συλλαλητήριο δεν είναι έτσι. Ακούστε όμως τι έκανε προηγουμένως ο κύριος Γεωργιάδης και πραγματικά εμένα με μάγεψε. Το λέω επειδή έχω μαγευτεί από αυτό. Για πείτε μου. Ενώ σήμερα. Μπορείτε να με ψηφίσετε, θα με ψηφίσετε στο Β' Αθηνών. Με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, σαν πολιτικό αντίπαλο. Ακούστε. Ενώ σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα social media ένα βίντεο με αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει: πέρασαν 10 χρόνια, ορίμασα. Αλλά εντάξει, τα σέβομαι αυτά. Λέει: η συλλογική ψυχή τότε του ελληνικού λαού εμπιστευόταν τον Κώστα Καραμαλή. Μέσα σε εισαγωγικά. Ο κύριος Γεωργιάδης τότε τον έβριζε χειρότερα από ό,τι βρίζει σήμερα. Τον πέτυχε τον κύριο Γεωργιάδης, θα σας λέω. Δεν κατάφερε να κατέβει τον κόσμο δρόμο τότε. Ενώ, αν εξαιρέσουμε την περίοδο του σημερινού συλλαλητηρίου, θα μπορούσε με την πολύ ωραία επιχειρηματολογία του κυρίου Γεωργιάδη να πούμε ότι η συλλογική ψυχή του Έλληνα, επειδή δεν βγαίνει για να διαδηλώσει για τα μνημόνια και τα δύσκολα μέτρα που κλείσαμε στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη αξιολόγηση, εμπιστεύεται τον Τσίπρα. Όχι, δεν την είναι. Ίδια στιγμή λάθος. Που ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης έχει σύρει στον Τσίπρα τα μοίρια όσα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ πέρα δεν είναι το ζήτημα ποιος θα κάνει τις καλύτερες λεκτικές τρίπλες, ποιος θα πει τα καλύτερα επιχειρήματα, ποιος θα κάνει εφιολογήματα και ποιος θα πει εξυπνάδες. Το ζήτημα είναι, έχουμε στρατηγική για τη χώρα και τη θέση της στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ανεξάρτητα από το τι θέλουν για την ευρύτερη περιοχή, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί και οι Κινέζοι. Εμείς τι λέμε, κύριε Αράβη, και γι' αυτό είναι τυποδιοκτική. Την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού που φαίνεται όχι από έναν. Βεβαίως, η ετοιμιγορία δεν αποτυπώνεται σε συλλαλητήριο, αποτυπώνεται σε κάλπες. Αποτυπώνεται η τάση, γι' αυτό θεωρούμε, κύριε Αράβη, ότι είναι βασικό το επιχείρημα. Επιτρέψτε να τελειώσω, δεν θα αποφύγω το ερώτημά σας. Γι' αυτό θεωρώ την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη τυχοδιοκτική και πολιτικά επικίνδυνη. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης μετά από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και να λέει ότι προσπαθούμε να ενώσουμε τους Σκοπιανούς, έτσι τους αποκάλεσε. Κανένας άλλος Ευρωπαίος ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος δεν αποκαλεί τους γείτονες Σκοπιανούς. Κατοίκους της Φύρου πρέπει να τους αποκαλούμε. Ενώ γνωρίζει ότι το πολιτικό σκηνικό στη Φύρου δεν είναι ενιαίο. Ενώ γνωρίζει ότι έχει γίνει πολιτική αλλαγή, ενώ γνωρίζει ότι υπάρχουν εθνικιστές στην αντιπολίτευση και λέει προσπαθεί ο Τσίπρας να διχάσει τους Έλληνες. Ποια είναι η βασική γραμμή που προσπαθεί αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, ο Κοτζιάς, η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα να ενώσει και να λύσει το θέμα? Η γραμμή του 2008 στο Βουκουρέστι,
που ο Τσίπρας μόλις είχε αναλάβει πρόεδρος του συνασπισμού και το κόμμα μας έπαιρνε 4%, η γραμμή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τη δεκαετία του 90. Ωραία. Δείτε, μου επικαλείστε όμως πολιτικούς. Εγώ σας λέω τον κόσμο τον ακούτε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Η πολιτική, κοιτάξτε, η πολιτική δεν βρισκόμαστε σε κάποιο δικτατορικό καθεστώς. Mm-hmm. Είναι η απόφαση της λαϊκής ετιμιγορίας. Οι πολιτικοί ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από τον ελληνικό λαό. Η τοποθέτηση που έκανε τότε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ναι, ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, φέρει πίσω του ένα κοινωνικό, ιστορικό και πολιτικό φορτίο. Μάλιστα. Δεν ανέβηκε κάποιος ή αυτή η τοποθέτηση που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το είπε και εισαγωγικά, άλλαξα θέση, αλλά ναι, ναι, με ψήφισε ένας κόσμος, είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνω πρώτος σε σταυρούς. Καθορίζω μια κατάσταση. Άρα λοιπόν, ναι. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν, όχι, δεν είναι εκεί. Για λόγους ακρίβειας. Εντάξει. Να απαντήσω την άλλη φορά, μπορεί να βγείτε τρίτος, μπορεί λοιπόν, να βγείτε πρώτος. Τη λογική, να τελειώσω ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με νυφαλιότητα και ψυχραιμία αυτά τα ζητήματα. Είναι θετικό το γεγονός ότι από το χώρο του Δημοκρατικού Κέντρου, της κεντροαριστεράς, του κινήματος αλλαγής και σας είπα και την τοποθέτηση του κυρίου Βενιζέλου, βλέπουμε μία τοποθέτηση που θέλει να δώσει μια περπατησιά στη λύση και καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία να αναλογιστεί την ιστορική της ευθύνη και να μην χαϊδεύει καταστάσεις. Διότι αν ζητάει πραγματικά ο κύριος Μητσοτάκης... Ναι, αλλά σε λεπτάκι, άμα δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία τη στροφή προς το πιο έτσι, προς την πιο δεξιά πορεία επί του ονοματολογικού. Θα πηγαίναμε όλοι μαζί. Αν υπήρχε κίνδυνος έξαρσης του εθνικισμού ή δημιουργίας νέων κομμάτων στα δεξιά της Δημοκρατίας ή αν ως Χρυσής Αυγής δεν γνωρίζω καλά το χώρο. Δεν γνωρίζω καλά το χώρο. Πολιτικά είναι ανάχωμα όμως. Είδα ότι μερικοί από τη Νέα Δημοκρατία καταπήκαν ένα μαγκάλι κάρβουνα επειδή βγήκε και τώρα, μίλησε ένας στρατηγός. Λοιπόν, ναι. Δεν θέλω να μονοπολίσω, ναι, την συζήτηση. Ναι. Νομίζω όμως ότι οι πολιτικές δυνάμεις έχουν ιστορική ευθύνη όχι απλά να μαζεύουν ένα ακροατήριο, αλλά να το καθοδηγούν κιόλας. Μάλιστα. Είναι ακριβώς το παράδειγμα των αγανακτισμένων του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Πώς καθοδήγησε το ακροατήριο με τα ρυθμίσεις που τώρα ψηφίζει, όταν έλεγε Γερμανοτσολιά προσκυνημένοι επιλογούσιντε να καεί τον Μπρουδέλο Βουλή. Δηλαδή εδώ τα έχουμε τραλατίσει στη ζωή, δεν υπάρχει. Είναι στελέχουμε συλλογική αμνησία. Θυμούνται τις δηλώσεις πρώτη δεκαετία ξανά του Τσίπρα πρώτη τριετία. Πάμε όμως τώρα στην ουσία, γιατί δεν θα τα αφήσω να απάντησα αυτά. Ο κ. Ζαχαριάδης έχει κάνει μια λογική αντίφαση άξια επένου από δάσκαλο ρητορικής. Ακούστε τι είπε. Σημασία δεν έχει τι λέγαμε στο παρελθόν, έτσι ξεκίνησε. Σημασία έχει τώρα, έχουμε στρατηγική τα Βαλκάνια. Και το λένε το κόμμα του σήμερα παίζει το βίντεο μου προ 10 ετών. μιλάμε για τις θέσεις μας τώρα και τις στρατηγικές μας στα Βαλκάνια και ασχολούμαι με τι έλεγε ο βουλευτής του λαού Άδωνης Γεωργιάδης προ 10 ετών. Αυτό λέει για να καταλάβετε το λογικό αδιέξοδο και τη μεγάλη αντίφαση στην οποία βρίσκονται. Γιατί βρίσκονται όμως τώρα τόσο μπλεγμένοι, γιατί ο λαός είναι απέναντί τους. Τι άλλο είπε ο κ. Ζαχαριάδης, η λαϊκή βούληση εκφράζεται στις κάλπες, όχι στις πλατείες. Συγγνώμη, χαίρομαι, είναι ωραία θέση αυτή. Αλλά έχω από την αριστερά μια ολόκληρη ζωή να λέει οι λαϊκοί αγώνες είναι στο δρόμο και όχι στη Βουλή. Τα ακριβώς ανάποδα έλεγε ο Ζαχαριάδης το κόμμα του, τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια. Mm-hmm. Ξαφνικά καταλάβανε ότι η Βουλή μετράει και ο δρόμος. Ναι, αλλά και εσείς κύριε Γεωργιάδη, μέσα λεπτάκι, το κόμμα σας τώρα φαίνεται να λαμβάνει υπόψη ένα συλλαλητήριο. Άρα... Δεν αποφεύγω τίποτα, mm-hmm, κοντά Ζαχαριάδη, εγώ απαντάω όλα. Τι έχω, τι δεν απαντήσω. Τρίτον. Λέει, είμαστε με τις θέσεις Μητσοτάκη του 92. Ναι. Ο κ. Ζαχαριάδης, εδώ δεν τον κατηγορώ, γιατί είναι βασικά πολύ μικρός. Το λέω θετικά, είναι νέος, δεν εννοώ έτσι. Είναι νέος και νέος φέρελπος πολιτικός. Το 92, στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, η τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ναι. Σε ποιο πράγμα? Στην απόφαση ότι την ονομασία δεν συμβαλαμβάνει το όρος Μακεδονία. Mm-hmm. Το μόνο κόμμα που το 92 είπε είμαι υπέρ της συνθέτου ονομασίας ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είπε για το 92 έλεγε αυτό που λέει ο Γεωργιάδης σήμερα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν βγάζουμε άκρη. Ωραία. Τρίτον, θέλω να... ναι, ακριβώς έτσι τα πρακτικά να μείνουμε όμως το ένα θέμα για να μπορούμε να κάνουμε... αρχηγών αποτελεί, mm-hmm, ιστορικό κεκτημένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δια της Προέδρου του ψήφισε όχι στο όνομα Μακεδονία ή σύνθετό του. Να είμαστε ενημερωμένοι. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν τώρα στο προκείμενο, σήμερα τι έχει συμβεί. Με ρωτάτε αν η Νέα Δημοκρατία έλεγε υπόψη στο συλλαλητήριο. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα που το ακούω με μια κριτική διάθεση από ένιους, μερικούς δηλαδή δημοσιογράφους. Ναι. Αλλά νομίζω ότι κακώς το λένε έτσι. Βεβαίως και έλαβε υπόψη στο συλλαλητήριο, είναι η σωστή απάντηση. Ποια είναι η δουλειά των κομμάτων αν όχι να αντιπροσωπεύουν τον λαό? Φυσικά και ένα δημοκρατικό κόμμα θα λάβει υπόψη του
και τις διαθέσεις του ελληνικού λαού. Δεν είμαστε τύρανοι εδώ. Ναι, αλλά μήπως σας κατηγορήσουν για λαϊκισμό αυτό που κατηγορήσετε εσείς στην κυβέρνηση ως αντιπολίτευση. Γιατί τότε και η αντιπολίτευση έλεγε λόγια τα οποία ήταν ευνοϊκά για το λαό, αλλά τελικά δεν μπορούσαν να εφαρμόσεις ό,τι αφορά την οικονομία και το μνημόνιο. Άρα, τώρα... Πάμε στο λαϊκισμό. Μα διακινδυνεύεται σήμερα, διακυβεύεται σήμερα κάποιο ζωτικό συμφέρον της Ελλάδος, όπως ήταν ζωτικό συμφέρον της Ελλάδος να μείνει στο ευρώ, παραδείγματος χάρη, και δεν πολεμούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ήταν ζωτικό συμφέρον της Ελλάδος να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το πολεμούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ήταν ζωτικό συμφέρον της Ελλάδος να μείνουμε στο πρόγραμμα που το πολεμούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λέει ο κ. Σκουλιαράκης, στο London School of Economics πριν μια εβδομάδα, εάν δεν είχαμε ψηφίσει τα μνημόνια, η Ελλάδα είχε καταστραφεί. Ο αναπληρωτισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Τα μνημόνια και τα τρία, από το πρώτο. Ναι. Αυτό ναι, που λέει ο Χουλιαράκης την αλήθεια. Ήταν ζωτικό συμφέρον της Ελλάδος να ψηφίσουν τα μνημόνια. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τότε φώναζε. Ποιο ζωτικό συμφέρον της Ελλάδος διακινδυνεύεται τώρα με τα Σκόπια, μπορεί να με εξηγήσει κανένα σοβαρά. Ποιο. Και αν δεν μπουν τα Σκόπια τον Ιούνιο στον ΝΑΤΟ, τι θα κάνει η Ελλάδα. Αυτό το περιέγραψε καλύτερα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με το βίντεο που παρέθεσε και η κυβέρνηση το 1994. Θα πάμε στο τέλος, άμα δεν βρεθεί. Να σε απαντήσω. Στο σκέτο Μακεδονία. Ήδη 120 χώρες. Θα καταλήξουμε να πούμε. Ήδη 120 χώρες του έχουν. Λάθος είναι αυτό. Ήδη 120 χώρες έχουν πει Μακεδονία. Και... Άρα διαφωνείτε με αυτό που είχε πει τότε. Αλλά ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, ο αείμνηστος, μιλούσε στον χρόνο εκείνης της εποχής. Ναι. Από τότε μέχρι σήμερα 120 χώρες, σας λέω, τους λένε Μακεδονία. Ακούστε, κυρία Ράμπη, εδώ τι καταλαβαίνετε. Άρα ακόμα πιο εύκολο είναι να παληθεί εντελώς. Ανάποδο είναι. Η συνδρομασία για να καταλήξουμε. Δεν το έχει καταλάβει κανένας ακόμα. Δηλαδή, μιλάμε πολύ πρόχειρα. Πρώτα απ' όλα η διένεξη μας εμπόδισε να κάνουμε οικονομική διείσδυση στα Σκόπια, να έχουμε οικονομική σύνδεση στα Σκόπια. Τελείως λάθος. Η Ελλάδα μέχρι πρώτη ήταν η πρώτη χώρα σε επενδύσεις στα Σκόπια, τώρα είναι στην τρίτη θέση λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν μας εμπόδισε η εκκρεμότητα στην ονομασία και στην αναγνώριση να έχουμε οικονομική διείσδυση στα Σκόπια. Αντιθέτως, τη δεκαετία 2000-2010 που είχαμε τη μεγαλύτερη οικονομική διείσδυση, είχαμε και τις χειρότερες σχέσεις. Δεύτερον, όλος ο πλανήτης μέχρι τον αστερισμό του Κεντάβρου να πάμε στο σύμπαν και πιο πέρα, να τους λέει Μακεδονία. Μέχρι να τους πούμε εμείς Μακεδονία δεν έχει καμία σημασία. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Δημιουργείται ένα προηγούμενο όμως. Καμία σημασία. Όταν η Δύση υποστήριζε τους εθνικιστές Κινέζους που πήγαν στην Ταϊβάν, του Τσαν Καϊσέκ, και λέγαν τη χώρα που εμείς σήμερα λέμε Ταϊβάν ως εθνικιστική Κίνα, όλος ο δυτικός κόμος αναγνώριζε τη χώρα που εμείς λέμε Ταϊβάν Κίνα. Μέχρι που άλλαξε η πολιτική των ΗΠΑ μετά από 30 χρόνια επί Νίξον, τα βρήκανε με τους Κινέζους. Οι Κινέζοι είπαν: εμείς δεν δεχόμαστε να λέτε άλλη χώρα Κίνα. Άρα και ξαφνικά την άλλη μέρα. Να το καταλάβετε λίγο. Όσοι τους λέγανε Κίνα, τους είπαν: συγγνώμη, εσείς δεν είστε Κίνα. Μόνο ο κάτοχος του ονόματος μπορεί να το παραχωρήσει σε τρίτο. Πιστεύετε λοιπόν ότι η μη λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι καλύτερη από τη λύση. Εάν έρθει λύση εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού, καμία λύση δεν θέλω. Εάν είναι να έρθει λύση που θα συμφέρει τον ελληνικό λαό, τότε βεβαίως προτιμώ να λυθεί. Εσείς λέτε ότι δεν γιατί είναι προτιμώ... κατάλληλες τώρα. Δηλαδή θα μπορούσε να έρθει. Θα μπορεί προτιμώ να έχω τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Την προτιμώ. Εγώ προτιμώ να σταθεροποιηθούν τα Σκόπια. Εγώ θέλω να υπάρχει αυτό ο κράτος. Μας συμφέρει να υπάρχει. Δεν μας συμφέρει να διαλυθεί. Άρα η γενική μας πολιτική είναι υπέρ της ύπαρξής τους. Προσέξτε όμως, δεν θα υπάρχουν εις βάρος μας. Δεν θα υπάρχουν εις βάρος μας. Εκεί καλή λέω να μην κάνω καλούς φίλους. Ωραία. Αν θέλουν να υπάρχουν και εμείς να τους βοηθήσουμε και να είμαστε καλύτεροι τους φίλοι, ευχαρίστως. Αν θέλουν να υπάρχουν εις βάρος μας, όχι, πάμε να δω. Πώς θα γίνει από τη στιγμή που η αλλαγή του συντάγματος προϋποθέτει και μεγάλη πλειοψηφία εκ μέρους του κ. Βουλή. Όταν βρουν την πλειοψηφία, ας έρθουν. Ναι, αλλά μετά μπορεί να έχουμε έναν ακροδεξιό. Θα μπουν στον άνθρωπο να γίνουν. Δεν πειράζει. Η σημερινή κυβέρνηση των Σκοπίων θεωρείται ότι δεν είναι η καλύτερη για να λύσουμε το ζήτημα αυτό. Αυτό θα αποδειχθεί στην πράξη. Όταν μα φέρει η σημερινή κυβέρνηση Σκοπίων αλλαγή του συντάγματος από άλλου πολιτισμού. Εγώ θα σα πω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν πολύ πιο ήπιο να έχει αυτό το θέμα, μέχρι που είδα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Ζάρ στον Αλφα. Εγώ από όλο ήταν αντέδρα στο Τσίπρα εκείνη τη μέρα. Λέει με ύφο, προσέξτε, στο Σόιντερ ήταν. Μου ζήτησε ο κύριο Τσίπρα, και εγώ το δέχτηκα, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να επιτρέπουμε και εσά να λέτε ότι θα πω είναι ο μεγάλο Αλεξάνδρου. Δηλαδή, εγώ θα πάω να ζητήσω την άδεια του ΖΑΕΦ για να λέω στο γιο μου ότι είναι μα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Βρε και πού να σφίξουν τι ζέστε μια απάντηση. Δεν θα μιλήσουμε σοβαρά. Εντάξει τώρα. Άρα αυτό το είπε ακριβώ ο πρωθυπουργό Ζαρ στο Σρόιντερ. Μόταμό σα το λέω από το βίντεο. Και εγώ περίμενα από την άλλη μέρα ο Τσίπρα, εγώ του είπα τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν τον πείραξε τον Τσίπρα αυτό. Μην παίζετε με αυτά τα θέματα.
Τι να παίξω, το έχετε τη τηλεόραση. Εγώ να παίξω. Παίζετε με αυτά τα θέματα. Εγώ να παίξω. Γιατί υποτίθεται ότι εγώ να παίξω. Έχετε γνώση και πάνω στα ζητήματα τη αρχαία Ελλάδα. Τα είπε ο Ζάεφ στην τηλεόραση. Η περιοχή. Ναι, να δώσουμε και μια απάντηση. Εγώ λέω τι είπε ο πρωθυπουργό Ζάεφ. Με ρώτησε ο κ. Πιτίνη, δεν τον θεωρώ καλό. Να συνεννοούμαστε όμω σε όρου ιστορία και διεθνού πολιτική. Ξαναλέω. Και λέω η γεωγραφική περιοχή. Δεν λόγο. Α, συγγνώμη. Περιμένω να μου δοθεί. Απαντάω. Εάν έχει να μα κάνει καλή πρόταση ο κύριο Ζάεφ, είμαστε πολύ ανοιχτοί να την ακούσουμε και να την υποστηρίξουμε. Εάν η πρόταση που μας κάνει δεν είναι καλή, εμείς δεν έχουμε καμία πίεση να λύσουμε το θέμα τώρα. Η εξάλληψη του αλληλεγγυοτισμού περνάει μόνο μέσα από την αλλαγή του συντάγματος. Βεβαίως, θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Ποια είναι ο μοχλός πίεση, γιατί τα Σκόπια ασχολούνται μαζί μας να αλλάξουμε όνομά τους. Για ποιο λόγο ασχολούνται. Γιατί μπορούμε να τους κόψουμε τον δρόμο στον άσφαλτο με γένωση. Αυτός είναι ο λόγος. Αν κάνουμε μια συμφωνία που θα παραθέτει στο μέλλον, θα μεταθέτει στο μέλλον αυτό το θέμα. Πιστεύει κανένας ότι αφού μπουν στον άνθρωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γυρίζουν πίσω να τηρήσουν τη συμφωνία. Η ενδιάμεση συμφωνία. Υποτίθεται ότι πριν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον άνθρωπο θα μπει αμέσως τώρα, τον Ιούνιο θα μπει. Αφήγει το δικό μας βέτο, τον Ιούνιο είναι στον ΝΑΤΟ. Προσέξτε τώρα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενδιάμεση συμφωνία, για να καταλάβετε, την οποία υπερασπίζεται με τα πάσα ο κ. Βενιζέλος, τον οποίο εγώ τιμώ ιδιαίτερα. Και εν πωλής αυτά που λέει ο κ. Βενιζέλος είναι αλήθεια. Πράγματι, ενδιάμεση συμφωνία μα εξασφάλιζε από αυτά. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν πολύ καλή η ενδιάμεση συμφωνία για την εποχή εκείνη που γράφτηκε. Τι δεν έγραψε ο κ. Βενιζέλος. Τι ρίθηκε ρε παιδιά ενδιάμεση συμφωνία στα Σκόπια. Απάντηση. Όχι. Εφόσον δεν τήρησα την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, η ενδιάμεση συμφωνία για να ξέρετε έχει λήξει. Η ενδιάμεση συμφωνία έχει λήξει εδώ και πολλά χρόνια. Συνεχίζεται σιωπηλά, επειδή ούτε εμείς την καταγγέλουμε ούτε αυτή. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να δώσουμε στη συνέχεια το λόγο στον κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Γεωργιά, θέλω να μου πείτε, ποια θεωρείτε τη βέλτιστη λύση στο νοματολογικό. Δεν μπορώ να σου το πω αυτό αυτή τη στιγμή. Ενδεικτικά. Δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Εγώ τι θα ήθελα εγώ ο ίδιος. Θεωρείτε κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικό. Η ονομασία τη χώρα αυτή πριν ότι το εφεύρε το μακεδονικό έθνο, εισαγωγικά μακεδονικό, γιατί όπω ξέρετε δεν υπήρχε στην ιστορία μακεδονικό έθνο. Αυτό ήταν μια εφεύρεση του Τίτο. Όταν φοβήθηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που ήταν Βούλγαροι στην πραγματικότητα και η γλώσσα του ήταν Βουλγάρικη, θα μπορούσαν να απορροφηθούν από τη Βουλγαρία, με την οποία διάφορε πολύ κακιασίε, γιατί αυτοί είχαν πάει με τον Στάλιν. Ενώ τι το ακολουθούσε τον τρίτο δρόμο. Τα ενδοκομμουνιστικά παιδιά πληρώνουμε τώρα. Λοιπόν, πάσα τόσο τότε λοιπόν για να του πείσει ότι δεν είναι Βουλγαροί. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πολέμου είναι αυτά. Για να του πείσει ότι δεν είναι Βουλγαροί. Για να του πείσει ότι δεν είναι Βουλγαροί, τότε του ονομάτισε Μακεδόνε. Αυτοί μέχρι τότε λεγόντουσαν Βαρντάσκα. Βαρντάσκα ήταν αυτή η περιοχή γνωστή. Και το κράτο αυτό Βαρντάσκα λεγόταν. Άλλαξε το όνομα από Βαρντάσκα σε Μακεδονία όταν ο Τίτο αποφάσισε ότι δεν θέλει αυτό το κομμάτι να πάρει όπως θέλει. Η σλαβική χρήση, όπως είπε και ο κύριος Κοντζιάς, είναι μια λύση, μια πρόπτικη ενδεχομένως στο νοματολογικό. Η σλαβική χρήση του όρου Μακεδονία. Η αμετάφραστη σλαβική χρήση του όρου Μακεδονία. Κάτι το οποίο συμμερίσκει και ο κύριος Θεοδωράκης. Ακούσαμε αυτή την διάθεση. Θα πείτε ότι άμα το γράψουν αυτοί στα σλάβικα, όταν θα πηγαίνουν σε ένα ξένο φόρουμ, ναι, δεν θα του γράφουν Μασεντόνια στα αγγλικά, θα του γράφουν στα σλάβικα. Επικαλέστηκε το παράδειγμα τη Σριλάνκα. Τώρα μιλάμε τώρα. Δεν ξέρω σοβαρά κατά πόσο αυτό είναι. Να μιλάμε τώρα σοβαρά. Είναι. Αν γίνει αυτό, ναι, Μασεντόνια θα του λένε παντού, να μα εννοημένοι, να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μα. Τα τέσσερα ονόματα που πρότεινε ο Μάθιον Ήδη, κάνουν προφανώ. Το ίδιο πιστεύετε, κύριε Ζαχαριάδη. Μπορεί να μείνει αμετάφραστο ή όχι. Εγώ δεν μπαίνω σε μαντεψιέ για τα ονόματα. Και λέω και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχει πει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Εξωτερικών. Όταν λέμε λύση, εννοούμε λύση πακέτο. Και μάλιστα, όταν λέμε δυνατότητα να είναι σύνθετο και να περιέχεται και ο επίμαχος όρος, το εννοούμε. Έτσι. Λοιπόν, είναι κίνδυνος, δεν είναι επιχείρημα το ότι έχουν αναγνωρίσει 140 χώρες. Και δημιουργεί προβλήματα και στην πολιτική μας στα Βαλκάνια και στην πολιτική του εθνικισμού του Αλβανικού, ναι, και στην τουρκική πολιτική στα Βαλκάνια και σε διάφορες άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας το λέω για το διάλειμμα. Τι είναι πιο δύσκολο για μας, πιο σημαντικό. Να λυθεί το νοματολογικό ή να μην πουλήσει η Εθνική Τράπεζα την Τράπεζα του Σκοπίου, που είναι η πρώτη τράπεζα του Σκοπιά. Ποια από τα δύο είναι πιο σημαντικό. Κοιτάξτε, δεν πάμε με συζυγαριά. Πάμε να πουλήσει την τράπεζα, να ξέρετε. Στρέψαμε να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Ζαχαριάδη. Αφού σας ρωτήσω όμως, κύριε Ζαχαριάδη, πρώτα, δεδομένου και της τελευταίας φημολογίας για έτσι, ένα φλερτ με τις δυνάμεις κεντροαριστεράς, με το ποτάμι, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, τα σχετικά δημοσιεύματα τα οποία είδαμε στο φως της δημοσιότητας, θέλω να μου πείτε αν μιας και υπάρχει μια σύμπλευση καταρχήν στο θέμα με τα Σκόπια, αν θα ήσασταν περισσότερο θετικός σε μια ενδεχόμενη συνεργασία με κόμματα όπως το κίνημα αλλαγής που φαίνεται να δημιουργείται, περισσότερο από το τωρινό κυβερνητικό εισιτήριο που φαίνεται να δημιουργεί συνεχώς προς κόμματα.
Κοιτάξτε, είναι τελείως άκερη η συζήτηση. Καθόλου άκερη δεν είναι. Θα σας απαντήσω με επιχειρήματα. Μακάρι να είχαμε συμπέσει και με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συγκυβερνούσαμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, μετά τις εκλογές του 2019, εάν και εφόσον και εγώ το πιστεύω ο ελληνικός λαός μας δώσει την πρωτιά και καταγράψουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την εκλογική τους δύναμη, θα υπάρχουν οι δυνατότητες με βάση τα προγραμματικά κείμενα, τις τοποθετήσεις και τις θέσεις να συζητήσουμε. Εμείς πάντως, από θέση αρχής, θεωρούμε ότι ο χώρος του λεγόμενου Δημοκρατικού Κέντρου, της κεντροαριστεράς, του κινήματος αλλαγής, πρέπει να έχει με εμάς πιο πολλά κοινά και πιο πολλά σημεία επαφής, ανεξάρτητα αν είμαστε σε μια ευρύτερη συνεννόηση ή όχι, σε σχέση με αυτά τα οποία έχει με τον κύριο Βορύδη και με τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό άλλωστε, κύριε Πιπίνη, αν μου επιτρέπετε, γίνεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς έχουμε άριστες σχέσεις με τον κύριο Κώστα, με τον κύριο Σούλτς, με τον κύριο Πιτέλα, με τον κύριο Κόρμπιν. Πιστεύω ότι και στην Ελλάδα θα πρέπει να ομαλοποιηθεί σιγά σιγά ο διάλογος και δεν βάζω κανένα θέμα κυβερνητικής συνοχής μεταξύ των δυνάμεων της ευρύτατης αριστεράς που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ και μιας σοσιαλδημοκρατίας. Θα προτιμούσατε όμως μια τέτοια σύμπλευση με κεντροαριστερές δυνάμεις έναντι του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων? Φαίνεται ότι πολλοί και από εσάς, από το κόμμα σας, χαρακτηρίζεται πιο πολύ εθνικιστικό κόμμα, πιο πατριωτικό. Όχι, εμείς δεν τα έχουμε πει ποτέ. Έχουν υπάρξει φωνές. Εγώ δεν τα έχω πει τουλάχιστον. Εγώ πάντα έλεγα. Να ζητήσετε να διεκδικήσετε έτσι μια τέτοια συνεργασία. Η παρούσα Βουλή αποτυπώνει τους συσχετισμούς των εκλογών του Σεπτέμβρη του 2015. Και με αυτή την έννοια έχουμε πάρει μία εντολή από τότε, η οποία εξαντλείται το 2019 και όχι νωρίτερα, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν μου απαντάτε όμως. Σας απαντώ συγκεκριμένα λοιπόν, ότι δεν συζητάμε τη σύνθεση αυτής της κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση έχει εντολή από τον ελληνικό λαό να μας βγάλει από τα μνημόνια και να χαράξει την πρώτη μεταμνημονιακή περίοδο, ανεξάρτητα από τις όποιες διαφωνίες έχουμε, που είναι λογικό να έχουμε διαφωνίες. Αν σταματήσει να σας στηρίζει ο κύριος Καμένος, θα επιδιώξετε συνεργασία για να μην πέσει. Αυτή η κυβέρνηση έχει πάρει εντολή από το Σεπτέμβρη του 2015 και θα εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια. Αν σταματήσει η τοποθέτηση του κυρίου Καμένου είναι ακριβώς στον αντίποδα του ερωτήματός σας. Έχουμε ότι δει όμως αλλαγές και στην παρά του κυρίου Καμένου. Ναι, εντάξει. Αν αλλάξει κάτι, θα το συζητήσουμε ξανά. Ότι συνεχίζουμε, ότι προχωράμε. Ωραία. Και παρά. Διότι αυτό επιβεβαιώνει και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει αυτό που λέγανε το λεκτικό σχήμα ή το επικοινωνιακό σχήμα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Συνεργάζονται. Κύριο Καμένο, εάν υπάρχει συμφωνία με το όνομα Μακεδονία, ο κύριο Καμένο έχει θέση στην κυβέρνηση την επόμενη μέρα? Ας υποθέσουμε ότι υπάρξει αυτή η συμφωνία. Νομίζω ότι το ερώτημα τρέχει. Νομίζω ότι ο ίδιος ο κύριος Καμένος και ο Πρωθυπουργός έχουν μεταξύ τους επικοινωνία. Η γνώμη μου είναι ότι για να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κυβέρνηση στη σημερινή της μορφή, με τα πρόσωπα στις συγκεκριμένες θέσεις, δεν απαιτείται σύμπτωση απόψεων του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, και επειδή υπόθηκε τα συγκεκριμένα πρόσωπα με τις συγκεκριμένες θέσεις και τα λοιπά, για να απαντήσω και στο ερώτημα της κυρίας Ράντου που έγινε στο προηγούμενο μέρος, ο κάθε υπουργός στο Υπουργείο του έχει προφανώς ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο του ανήκει προσωπικά, αλλά υλοποιεί μια κυβερνητική πολιτική. Δεν παίρνει ο καθένας το χαρτοφυλάκιο και κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι το Υπουργείο του Χ, του Ψ, του Ζ. Είναι συνολική η κυβερνητική πολιτική. Η κυβέρνηση έχει τα συλλογικά της όργανα, έχει τις δυνατότητες να διαμορφώνει γραμμή. Εντάξει, και προχωράει. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν ξέρω αν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για όσα είπατε, αλλά θέλω επίσης να του κάνω ένα ακόμη, να του θέσω ένα ακόμη ερώτημα. Δεν μπορώ να δεν αντέχω. Για το θέμα που έχει ανακύψει με τον κύριο Καμένο, ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να προσεγγίσει τόσο τα ίμια και κάποιοι έτσι το τρόλαρα στα social media, τότε που πήγαινε να εναποθέσει και να ρίξει το στεφάνι προς τιμήν των πεσόντων αξιωματικών. Θέλω να μου πείτε αν αυτό κάπως υπέσκαψε τα εθνικά μας συμφέροντα, γιατί ακούστηκαν και αυτά στα social media. Θα αφήσω το δεύτερο που είναι πιο σοβαρό για το τέλος. Άκουσα τον κύριο Ζαχαριάδη που πρέπει να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και να τα βρουν, ας πούμε, την απολυτικά εννοώ, ο ΣΥΡΙΖΑ με τις υπόλοιπες δυνάμεις της κεντροαριστεράς. Αναρωτιέται το θυμό του αυτό το 11 στέλνανε στελέχη του και πετάγανε πέτρες και γεώργια σε βουλευτές Πασόκ. Γιατί φοβάμαι ότι οι βουλευτές Πασόκ το θυμούνται. Έχω ακούσει πάρα πολλούς βουλευτές του Πασόκ να το λένε στην τηλεόραση αυτό. Επίσης, οφείλω να πω κάτι άλλο. Ποιο που δεν μπορεί να το αρνηθεί ο κ. Ζαχαριάδης.
δύο φορές ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία να προτείνει κυβερνητική συνεργασία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Δύο φορές. Και αν για την πρώτη, τον Ιανουάριο του 2015, πες όταν στην εποχή του οξέως αντιμνημονίου και δεν καταλάβαινε τι γινότανε και πήγαινε για να κάνει τη σύγκρουση, οπότε δεν μπορούσε να πάμε τους παλιούς μνημονιακούς, να σου πω αν δεν είχε άλλη λύση. Το Σεπτέμβριο του 2015, αφού είχαμε ψηφίσει μαζί το μνημόνιο, αφού είχε κάνει την υποχώρηση, αφού τα είχε βρει με τη Μέρκελ, γιατί επέλεξε πάλι τον Καμένο. Γιατί. Τώρα θυμήθηκε ότι του αρέσει και το αριστερά, επειδή χάνουμε εξουσία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα αυθεντικό ενδιαφέρον και το αριστερά. Υπάρχει ο κλασική ωφελημιστική αντίληψη του κυρίου Τσίπρα, πώς θα διασώσω το πολιτικό μου κεφάλαιο. Αυτό είναι όλο. Επειδή τώρα τον έχει πάρει η βόλτα προς τα κάτω. Μάλιστα. Πάμε τώρα όμως στο δεύτερο με ρωτήσατε. Και προσπαθώ να σας μιλήσω πάρα πολύ ήρεμα και πάρα πολύ προσεκτικά. Και κλείνουμε με αυτό. Όταν ο Υπουργός Άμυνας Ελλάδος αποφασίζει ότι θέλει να πάει στα Ήμια, εάν αποφασίσει ότι θέλει να πάει στα Ήμια, πρέπει να πάει στα Ήμια. Γιατί τι λέμε εμείς, ότι είναι ελληνικό έδαφος και δεν είναι γκρίζα ζώνη. Όταν αποφασίζει να το κάνει όμως και δεν μπορεί να πάει στα Ήμια και το σταματάνε τα τουρκικά πλοία σε απόσταση αρκετών ναυτικών μιλίων, τότε δυστυχώς για μας αυτό που κάνει είναι να συμβάλλει στον γκριζάρισμα της περιοχής. Γιατί το εύλογο ερώτημα είναι, γιατί δεν μπόρεσε να πάει στα Ήμια ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Γι' αυτό. Και καλό είναι αυτά τα θέματα να τα χειριζόμαστε με πολύ μεγάλη περίσκεψη. Τι θα έπρεπε να έχει κάνει. Δεν θα σας υποδείξω στην τηλεόραση. Σας λέω όμως, δεν θυμάμαι κανένα προηγούμενο Υπουργό Εθνικής Αμήνης να πηγαίνει και να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι κανέναν. Είναι ο πρώτος που το κάνει. Και μου κάνει εντύπωση ο κύριος Χαραχαριάδης, που εκφράζει αυτή την υπεύθυνη γραμμή στο Σκοπιανό και είναι τόσο ας πούμε, άνθρωποι της ισορροπίας και του μέτρου, γιατί εμείς είμαστε ακραίοι. Πόσο τεράστιο αυτό το θέμα. Που εγκυμονεί τόσους κινδύνους για το Αιγαίο και τις λειτουργικές σχέσεις, κάνουν ότι δεν το βλέπουν. Η απάντηση βέβαια πάρα πολύ απλή. Δεν βλέπουν ότι δεν τους συμφέρει. Mm-hmm. Και βλέπουν ότι τους συμφέρει. Έπαιξε φωτιά, κύριε Ζαχαριάδη, ο κύριος Καμένος, σε ό,τι αφορά τα Ήμια. Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι το ζήτημα της ρύθμισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων το χειρίζεται με επάρκεια η κυβέρνηση. Ναι. Νομίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πράττει με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα, όπως αρμόζει στον θεσμικό του ρόλο. Εμείς έχουμε επιλέξει στα ελληνοτουρκικά να κρατάμε χαμηλούς τόνους, αλλά είμαστε ταυτόχρονα και αποφασιστικοί. Και θα περίμενα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντιπρόεδρο της να είναι πιο μαζεμένοι σε τέτοια ζητήματα, να μην δίνουμε λάθος σήματα προς τα έξω, διότι αυτά εδώ δεν τα λέμε μεταξύ μας σε κάποιο γυάλινο κλουβί που δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι τι λέμε, μας παρακολουθούν και παρά έξω. Μεταξύ μας πήγαν τουρκικά πλοία στο γύρο. Και αν βλέπουν. Μεταξύ μας πήγαν τουρκικά πλοία στο γύρο. Ότι φαγωνόμαστε σε τέτοια ζητήματα. Μάλιστα. Ανοίγουν οι ωρέξεις. Κρατήστε να τσακωθούμε σε όλα δεν τα ζητήματα. Κρατήστε λοιπόν, το πύχη. Ένα μικρό σχόλιο, ένα δευτερόλεπτο. Κυρία Ράντου, για τα ζητήματα τη σοσιαλδημοκρατία κτλ. Εντάξει, έχουμε φύγει από αυτό το θέμα, κύριε Ζαχαριάδη. Ένα πάρα πολύ. Έστω, ένα σύντομο σχόλιο. Μια πολύ σύντομη αναφορά. Εντάξει, μπορείτε να πείτε. Ένα δευτερόλεπτο. Η γνώμη μας είναι ότι ο αναπροσδιορισμός που έγινε στην σοσιαλδημοκρατία την ελληνική από το 12 και μετά, δηλαδή η δεξιόστροφη πορεία της, μπορεί και πρέπει να διορθωθεί. Εμείς δεν είμαστε de facto συνομιλητές σοσιαλδημοκρατίας. Είμαστε συνομιλητές μόνο εάν έχει διάθεση να κοιτάξει την κοινωνία και την αριστερά. Λοιπόν, αν θέλει να κάνει παρά με τον κύριο Γεωργιάδη, δεν μας αφορά αυτό. Να ευχαριστήσω θερμά και τους δύο που ήμασταν έτσι όλοι εδώ για να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση επί του Σκοπιανού, αλλά και για το θέμα που φορά στον κύριο Καμένο. Κάπου εδώ, εμείς κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 18:30 εδώ στο SBC με το live.